Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι ήθελε να φτιάξει ανοιχτό κέντρο για τους αιτούντες άσυλο στο χώρο του λιμωδόνου νοσοκομείου. Κάποιος κόσμος θα σου έλεγε ότι οι αντιδράσεις ήταν λόγω ρατσιστικών πεπιθήσεων. Ποια είναι η πραγματικότητα σε σχέση με αυτό το πράγμα? Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Καταρχήν, ζήταγε για ένα κέντρο, ανοιχτό κέντρο, ετούντων άσυλο και ευάλωτα κοινωνικών ομάδων. Σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που περιλαμβάνουν πάρα πολλές κατηγορίες. Εμείς είπαμε από την πρώτη στιγμή, όλες οι δημοτικές κινήσεις που πρόσκυνται στον χώρο της αριστεράς, το ότι αυτό είναι απαραίτητο να υπάρξει από την ελληνική πολιτεία, αλλά όχι μέσα σε ένα χώρο υγειονομικό, και μάλιστα όταν αυτό ποτέ δεν ανακοινώθηκε. Όλες οι ενέργειες έγιναν κρυπτό. Τελικά φαίνεται ότι θα ήταν ένα κέντρο κράτησης μεταναστών. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί κανένας Δήμος δεν ειδοποιήθηκε για αυτό το σχεδιασμό. Είχαμε εντελώς τυχαία δει υπαλλήλους στην πολεοδομία του Εγάλεω, κάναμε ερώτηση στη Βουλή, ερωτήσεις και μας έλεγαν ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, απλώς θα ήταν κέντρο κακοποιημένων γυναικών, Ελληνίδων και ξένων. Ψέματα. Υπάρχει ένα πρόγραμμα 2-5 εκατομμυρίων ευρώ φιλοξενίας 90 ανθρώπων σε αυτή την κατηγορία για 2 χρόνια. Ο χώρος είναι ιδιοκτησία του ΙΚΑ. Το ΙΚΑ δεν το παραχωρεί στο Υπουργείο Εσωτερικών ή στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, αλλά για 10 χρόνια, για 10 χρόνια τονίζω, σε ένα πρόγραμμα 2 χρόνων, στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης. Όλα αυτά γίνονται κρυπτό, χωρίς ενημέρωση της πολιτείας, στους Δήμους, και μάλιστα ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, την Παρασκευή, 3 μέρες πριν ανακοινωθεί αυτό το ζήτημα, έλεγε ότι δεν ξέρει τίποτα το τι πρέπει να γίνει, θα είναι ένα κέντρο, μια δομή προστασίας κακοποιημένων γυναικών. Άρα υπάρχει ένας σχεδιασμός. Άρα εννοείς ότι πήγε να γίνει κέντρο κράτησης και όχι κέντρο φιλοξενίας δεν ανοιχτό? Δεν μπορώ να απαντήσω αν θα γινόταν, τι θα γινόταν από τη στιγμή που δεν υπάρχει αναλυτική ενημέρωση, τι εργασίες θα ήταν. Αυτά τα έχουμε μάθει παρεπιπτόντως. Τι θα ήταν, ποιους αφορούσε, τι θα ωφελούσε, τι δυναμικότητες, τι δαπάνες, τι θα διαμόρφωναν. Πήρανε μία άδεια επισκευής που δεν χρειάζεται άδεια πολεοδομική ή οτιδήποτε άλλο, εργασιών επισκευής σε κτίριο, παρά μονάχα η αναφορά στον αστυνομικό διευθυντή 48 ώρες πριν. Άρα υπάρχει μια εκρηπτό διαδικασία. Και δεν είναι τυχαία, αναφέρθηκε προηγουμένως ο Θοδωρής στην ιστορία αυτού του νοσοκομείου και στις προσπάθειες που έχουν κάνει να υποβαθμίσουν το χάρτη των υγειονομικών στη Δυτική Αθήνα και να αλλοιώσουν αυτό το χαρακτήρα. Εμείς δεν ξεχνάμε ότι το 1999 αποτρέψαμε το να μεταφερθούν και να στηβαχθούν στον ίδιο χώρο, με μοναδική ένα χώρο των παλιών πτέρυγων των Χανσενικών του 1929, με αλλαγή μονάχα βάνες, εκείνοι οι γνωστοί πρόσφυγες, Κούρδοι, οι οποίοι διέμεναν επί 2 μήνες στην Κουμουνδούρου. Ήθελαν να τους πετάξουν κυριολεκτικά εδώ με πούλμαν, αντέδρασαν οι Δήμοι, βρήκαν ξενοδοχεία για να τους φιλοξενήσουν και μόλις βρήκαν ξενοδοχεία να τους φιλοξενήσουν, τους έστειλαν στα βουνά στην Ελευσίνα, στην Αμερικάνικη βάση και τους άφησαν ελεύθερους. Αυτή ήταν η προσπάθεια. Η προσπάθεια δηλαδή κρατάει πολλά χρόνια. Για την αλλίωση, όπως αναφέρθηκε ο Θοδωρής, θα αναφερθεί και ο Γιώργος, για την αλλίωση του νοσοκομιακού και υγειονομικού χαρακτήρα αυτού του χώρου. Άρα το πρόβλημα δεν είναι ότι πρέπει να δημιουργηθούν ανοιχτά κέντρα για τους αιτούντες άσυλο. Προφανώς, αλλά αυτά θα πρέπει να συνάδουν με το χαρακτήρα της περιοχής. Δεν μπορεί να βάζεις ένα ανοιχτό κέντρο διαμονής πολλαπλών ομάδων ετούντων άσυλο μέσα σε ένα υγειονομικό χώρο. Και μάλιστα σε ένα χώρο ο οποίος διεκδικείται να έχει υγειονομικές χρήσεις και δομές αντίστοιχες με αυτό. Αυτές οι δομές της φιλοξενίας πρέπει να είναι ανοιχτές, αλλά δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να έρθουν εντός ενός υγειονομικού χώρου που γίνεται μια συνεχής προσπάθεια αλλίωσης αυτού του χαρακτήρα. Το κλείσιμο του νοσοκομείου, η διάλυση των δομών στην περιοχή υγείας, όπως αναφέρθηκε ήδη προηγουμένως, δείχνουν το πού πηγαίνουν και το σχέδιο είναι μακρύ. Ό,τι δεν θέλουν και θεωρούν ενοχλητικό θα πρέπει να μεταφερθεί στην πίσω αυλή της Αθήνας, που είναι η Δυτική Αθήνα. Αυτή είναι η αντίθεσή μας και όχι η χωροθέτηση ανοιχτών κέντρων διαμονής, που υπάρχουν χώροι, αν ήθελαν, να το κάνουν.